νομίζω με τον μπάσκετ το έχει αφήσει πίσω. Αλλά τώρα μου λίγο σωτεύσει την προπόνηση για να έρθει για τη φωτογραφία. Ναι, ναι. Ξεκίνησα πάλι, είμαι σε μια ομάδα και χαίρομαι γι' αυτό. Πόλης Καλλιθέας λέγεται. Και αγωνίζομαι εκεί κανονικά. Τα τελευταία χρόνια έχει βρει την ησυχία σου, αγόρι. Ναι, και εξακολουθώ να την έχω. Έχει βρει τον τρόπο να μην μαθαίνουμε τίποτα για τα προσωπικά σου. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια αλλαγή που έκανα μεγάλη. Τραβήχτηκα λίγο γενικά, όχι λίγο, πάρα πολύ. Δεν βγαίνω έξω. Και ό,τι κάνω, το κάνω σπίτι μου. Μια περίοδο που μπορεί, ας πούμε, να βγάζεις π.χ. καινούργιο τραγούδι και αντί να ασχολείται με το τραγούδι σου, να ασχολείται με το ότι κάνει τα προσωπικά σου. Εντάξει, αυτό συμβαίνει γιατί μάλλον αυτό αρέσει. Τώρα, ας πούμε, έχω κάνει ένα ποντιακό δίσκο που πούλησε 75.000 δίσκους, δεν είδα κανένα να ασχοληθεί. Ασχολιόντουσαν αν θα πάω στο Survivor, ας πούμε. Θέλω να πεις ποια είναι η πιο αστεία δικαιολογία που σου είπε πρόσφατα η γυναίκα σου, προκειμένου να. Α, όχι. Οι αστείες δικαιολογίες είναι πια από τα παιδιά, από τους μικρούς. Οι οποίοι βρίσκουν σενάρια δικά τους κάθε μέρα για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Ο Παναγιώτης, ας πούμε, ο Μεσσίος, πια δεν ακούει. Δεν ακούω μπαμπαλιέ, του φωνάζουμε, του λέμε κάνε αυτό, κάνε. Και μας έχει συνδέσει κανονικά με τη δικαιολογία ότι δεν ακούει. Δεν ήθελες, ας πούμε, ξεκινώντας. Να δεις τον εαυτό σου, αφήσει σε μαγαζιά, σε περιοδικά. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, τη ρομαντική πλευρά είναι ότι ήθελα να κάνω αυτό που κάνω, δηλαδή μουσική. Όλα τα άλλα που έρχονται με όλο αυτό, τη δημοσιότητα και αυτά, μας αρέσει πάρα πολύ. Όποιος λέει το αντίθετο είναι ψεύτης, κατά τη γνώμη μου. Μας αρέσει πάρα πολύ να απασχολούμε τα περιοδικά, να απασχολούμε τα μίντια και να ασχολούνται μαζί μας. Το κόψα. Το κόψα, ναι. Σ' αρέσει. Ωραίο είναι, πάρα πολύ ωραίο. Ήθελα μια αλλαγή, ναι. Για μένα να ξέρεις ότι είναι πολύ extreme το κόψα, γιατί δεν έχω ξανακουρευτεί ποτέ. Δηλαδή διατηρούσα ένα μακρύ μαλλί από μικρή. Είχα και λόγο που το κόψα. Πιο προσωπικό, μην το ανοίξουμε τώρα. Έχουμε χαρούμενα πράγματα είναι εδώ. Αυτό που λένε συνήθως ότι όταν συμβαίνουν αλλαγές, ας πούμε, στα προσωπικά μας, αλλάζει. Αυτό γίνεται με τις γυναίκες. Δεν ήταν γι' αυτό. Ήταν απλά ότι ήθελα να αποδείξω ότι είναι απλά τρίχες. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ να το παίρνεις σοβαρά, αν χάσεις τα μαλλιά σου ή αν κουρευτείς. Έχει να κάνει πιο άλλο κομμάτι τώρα, θέμα υγείας. Μην το πάμε προς τα εκεί. Και όταν υποτίθεται κάποιον στηρίζω και του λέω να μην στεναχωριέται που θα χάσει τα μαλάκια, το έπρεπε όμως να. Σε πράξη. Ότι δεν είναι τίποτα. Μάλιστα. Ωραίο.